Αλλάζουμε κλίμα. Είναι ένα αγόρι 9 ετών που από τη στιγμή που γεννήθηκε δεν μιλά. Δεν υπάρχει καμιά οργανική βλάβη. Οι γονείς που του προσφέρουν τα πάντα απελπίζονται και περιμένουν που μια μέρα στο τραπέζι είναι όλα τα καλά του κόσμου γύρω του. Το αγόρι ξεστομίζει τα πρώτα λόγια της ζωής του. Λέει, θέλω τη ζάχαρη. Ήταν η πρώτη φορά που κάτι έλειπε, η ζαχαριέρα. Μέχρι τότε τα πάντα, προτού τα επιθυμήσει, προτού καν τα αναζητήσει, ήσαν εκεί. Η απώλεια δεν γεννά μόνο θλίψη, θυμό, οργή, αλλά ανοίγει και ένα δρόμο ομιλίας, δημιουργίας. Και αυτό θα είναι ένα από τα συμπεράσματα που θα με ακολουθήσουν σε αυτά που θα μοιραστούμε μαζί. Δεν χρειάζεται να μας λείπει η ζάχαρη για να μείνουμε άφωνοι. Οι ανελαίτες κρίσεις που ζούμε συνεχώς μας υπενθυμίζουν ότι η ιστορία είναι φτιαγμένη από βία και απώλεια, αλλά και η ιστορία του καθενός μας, από τη στιγμή που γεννιόμαστε μέχρι τη στιγμή που θα πεθάνουμε, προσδιορίζεται από απώλειες και από το φόβο της απώλειας. Ο φόβος της εγκατάλειψης, του αποχωρισμού, ότι θα χάσουμε την αποδοχή του άλλου ή ακόμα χειρότερα του εαυτού μας. Ότι θα χάσουμε το κουράγιο για τη ζωή, ότι δεν θα προλάβουμε ενδεχομένως να ζήσουμε προτού πεθάνουμε. Δική σας φόβη και δική μου φόβη και όλα αυτά μας ενώνουν σε ένα μεγάλο μαζί. Και ίσως γι' αυτό σπούδασα ψυχολογία, ίσως γι' αυτό γράφω με τα ιστορήματα, για να μπορέσω να κατανοήσω αυτούς τους φόβους. Ίσως να καταφέρω, και είναι ένα μεγάλο για το καθένα μας στοίχημα αυτό, πώς να τους μεταμορφώσουμε και να τους βάλουμε στην υπηρεσία της δημιουργίας. Μεταμορφώσεις της Οδύνης, αυτό θα μπορούσε να ήταν ένας τίτλος της ομιλίας μου. Ξέρετε, όλα τα βιβλία που έχω γράψει, τα μυθιστορήματα, οι ήρωές τους παλεύουν με απώλειες. Σε αυτή την αναμέτρηση όμως χρωστούν τη ζωντάνια τους. Ένα πρόσωπο από αυτά, η Βέρθα για παράδειγμα, είναι παιδί της απώλειας. Έχει χάσει το μικρό της αδελφό, η μαμά της είναι βυθισμένη στην κατάθλιψη, είναι ανήμπορη να την αγαπήσει. Ξέρετε, όταν το έγραφα αυτό το βιβλίο, ζούσα εγώ και η κόρη μου μια πολύ μεγάλη απώλεια. Το θάνατο της μητέρας μου. Δεν ήξερα αν και πόσο θα τα καταφέρω. Έπλασα δυνατή αυτή την ηρωίδα στη θέση μου. Εκείνη τα κατάφερε πολύ καλύτερα από μένα. Έγινε ένα πρόσωπο πολύ ανθεκτικό στις απώλειες και όχι μόνο αυτό. Κέρδισε μία τρομακτική, θα έλεγα, οξύτητα στο πώς αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Αναζήτησε και βρήκε ένα μεγάλο νόημα στην τέχνη, στο δεσμό με μια δασκάλα ζωγραφικής. Νόημα και δεσμός. Ας κρατήσουμε αυτές τις δύο λέξεις. Και όλα τις τα χαρίσματα τα οφείλει στην επεξεργασία της απώλειας. Δείτε δύο πίνακες που παίξανε ρόλο στη ζωή της και στη δική μου. Ασκούσαν αυτοί οι πίνακες μια παράξενη έλξη, πολύ προτού μάθω την ιστορία των δημιουργών τους. Ίσως είναι κάπως γνωστός αυτός ο πίνακας του Μαγκρίτ. Έχει κάνει μια σειρά από αυτούς, τους ονομάζει εραστές. Είναι ένα ζευγάρι ερωτευμένων, βλέπετε το σκεπασμένο με ένα σεντόνι πρόσωπο. Σε ένα τέτοιο σεντόνι, λευκό, όταν ο ζωγράφος ήταν 13 ετών, του φέρανε τυλιγμένο το άψυχο κορμί μιας γυναίκας. Ήταν η μητέρα του που είχε αυτοκτονήσει πέφτοντας στο Σικουάνα. Και εδώ αυτός ο θαυμάσιος πίνακας του Κάσπαρ Φρίντριχ, του Γερμανού, πραγματικά, όταν τον βλέπεις, είναι σαν να παγώνεις. Η θάλασσα των πάγων, λέγεται. Σε αυτή την ίδια θάλασσα της Βαλτικής, σε μια αντίστοιχη περίπου ηλικία, ο ζωγράφος, 14 νομίζω ετών, είδε μπροστά στα μάτια του
να πνίγεται ο μικρός του αδελφός στην προσπάθειά του να τον σώσει. Ερώτημα. Τι χρωστάει η δύναμη αυτών των πινάκων στις φοβερές αυτές απώλειες που σημάδεψε τους δημιουργούς τους. Και τι χρωστάνε τα αριστουργήματα της παγκόσμιας, της ανθρωπότητας, στα ενδεχόμενα οδυνηρά βιώματα των δημιουργών τους και ο καθένας από μας στο μικρό έργο που μπορεί να κάνει. Τι αλήθεια οφείλει αυτό το δημιούργημά του στις απώλειες της ζωής μας. Θα προσπαθήσω λίγο να εξιχνιάσω το ένιγμα της δημιουργίας μέσα από τρεις διαφορετικές ιστορίες αναπάντεχων δημιουργών που δεν έχουν να κάνουν τίποτα με διάσημους δημιουργούς, που δεν έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να μεταφέρουν να μας μεταφέρουν το ατομικό τους βίωμα και να έχουμε μια καθολική αποδοχή του ατομικού τους βιώματος. Είναι ένα μωρό, είναι ένας κλεισμένος στο άσυλο άνθρωπος και είναι ένα κοριτσάκι. Μέσα από αυτούς θα προσπαθήσω να εξιχνιάσω λίγα κομμάτια από το ένιγμα της δημιουργίας, γιατί ξέρετε, η δημιουργία σαν την ομορφιά κρατάει ένα δικό της ανερμήνευτο κομμάτι. Εδώ λοιπόν είναι ο μικρός Έρνστ, είναι η πρώτη ιστορία μας, είναι 18 μηνών, ζει στη Βιέννη και έχει ένα διάσημο παππού που τάραξε τον ύπνο των ανθρώπων, λέγεται Φρόιντ ο παππούς του. Είναι 18 μηνών, η μαμά του έχει φύγει για λίγο από το σπίτι. Το μωρό είναι δυστυχισμένο που έχει φύγει, γιατί στο μυαλό, ξέρετε, ενός μωρού το για λίγο δεν παίζει. Το για λίγο πολύ εύκολα γίνεται για πάντα. Κλαίει λοιπόν ο μικρός Έρνστ, ώσπου κάποια στιγμή επινοεί ένα παιχνίδι. Ένα θαυματουργό, όπως θα αποδειχθεί, παιχνίδι. Παίρνει μια κουβαρίστρα, τη λύγει με ένα σπάγκο την κουβαρίστρα, την πετάει μακριά και φωνάζει ένα επιφώνημα, «Φόρτ», που στα γερμανικά θα πει κάτι σαν «Πάει μακριά, έφυγε». Και μετά το τυλίγει γρήγορα, το φέρνει κοντά του και λέει «Ντά, νάτι, εδώ είναι», θα πει. Και ξανά «Φόρτ» και ξανά «Ντά». Και ως διαμαγείας, η αγωνία του καταπραίνεται, πάβει να κλαίει. Τι συνέβη? Αυτό το «Φόρτ Ντά», αυτές οι δύο λεξούλες, αναπαράγουν αυτό που τον πονάει, δηλαδή την απουσία της μητέρας. Και αναπαράγοντάς την, σκηνοθετώντας δηλαδή στην ουσία αυτή την απουσία, τη μετριάζει, την ελέγχει. Γίνεται λοιπόν εδώ, αν το σκεφτούμε, μια μεγάλη ανατροπή. Θεωρώ αυτή την κίνηση, την προσωπική του μικρού Έρνστ, σαν μία, θεωρώ αυτό τον μικρό ένα εμβληματικό δημιουργό. Γιατί δημιουργία είναι αυτή η κίνηση που μας μεταμορφώνει από αντικείμενο μιας οδύνης σε υποκείμενο ικανό να χειριστεί αυτή την οδύνη. Υπάρχει όμως η συνέχεια της ιστορίας, που είναι και η ειρωνία της ιστορίας, γιατί ήταν 18 μηνών όταν έπαιζε αυτό το παιχνίδι. Στα 5 του χρόνια η μητέρα δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Είναι η σκιά του πραγματικού. Θα πεθάνει η μαμά του, η Σοφία, αγαπημένη κόρη του Φρόιντ, θα πεθάνει από μια επιδημία γρίπης. Το μωρό, η σκιά του πραγματικού, έχει να αντιμετωπίσει τώρα ένα πραγματικό θάνατο. Και υπάρχει και μια μικρή λεπτομέρεια. Έφερε στην κοιλιά της η μητέρα ένα κοριτσάκι που δεν πρόλαβε ποτέ να γεννηθεί. Τι έγινε αυτός ο μικρός? Έγινε ψυχαναλυτής και μάλιστα πέθανε σε βαθύ γύρας πριν από λίγα χρόνια. Και όσο ετοίμαζα την ομιλία μου, σκεφτόμουν πόσο τυχαίο είναι άραγε το γεγονός ότι ό,τι έκανε ο μεγάλος πια Έρνστ Φρόιντ, ο ψυχαναλυτής, ό,τι έγραψε, ό,τι δημοσίευσε, ό,τι μελέτες έκανε, ένα θέμα είχανε μόνο. Τη μελέτη της σχέσης, του δεσμού μάνας βρέφους. Πόσο αυτή η απώλεια, αυτό που χάθηκε όταν ήταν 5 χρονών, καθόρισε το έργο του. Και πόσο, εν τέλει, το κάθε έργο που θα επιλέξουμε να το ονομάσουμε δημιουργία, δεν έχει τελικά, δεν προσδιορίζεται από, δεν ονειρεύεται να διορθώσει μια πραγματικότητα. Πόσο δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το άρρητο αίτημα πίσω από κάθε έργο, να κάνουμε μία παρουσία
απουσία, να διορθώσουμε μία ανυπαρκής πραγματικότητα. Ένα fort da, δηλαδή. Η δεύτερη ιστορία αφορά τον Νίκο. Ο Νίκος είναι ένας τρόφιμος στο ψυχιατρίο. Τον συνάντησα πριν κάμποσα χρόνια, όταν μαζί με τον σκηνοθέτη Γιάννη Κασπίρη φτιάχναμε ένα ντοκιμοντέρ για την τρέλα, για την μπάλε ποτέ, αν θυμάστε, ΝΕΤ, την κρατική τηλεόραση. Είχαμε μπει λοιπόν μέσα με την κάμερα στο περίπτερο των βαριών περιστατικών και είχαμε μείνει άφωνοι. Γιατί ο Νίκος, καταρχήν να σας πω ότι γεννήθηκε μέσα στο άστιλο. Όλη του η ζωή δεν έχει γνωρίσει κάτι άλλο εκτός από το Δαφνί. Η μάνα του ήταν ήδη τρόφιμο στο Δαφνί. Και ο άνθρωπος αυτός, μόλις μπήκαμε μέσα, ξέρετε πώς είναι, πώς είναι η χώρα ενός ασύλου. Εμείς όταν μπήκαμε όμως μέσα σε αυτούς τους χώρους, ήταν σαν να μπαίναμε σε ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης. Όλη η τύχη θαυμαστά, ζωγραφισμένη, χαραγμένη και πώς είναι δυνατόν. Ένας άνθρωπος, ο Νίκος ήταν ο δημιουργός, σαν τον Νίκο, που δεν έχει διδαχθεί ποτέ του τίποτα, που δεν έχει καν την ικανότητα ομιλίας, που τραυλίζει, που δεν ξέρει τι θα πει προοπτική. Πώς είναι δυνατόν με μια χαλασμένη σούστα που έχει ξεκολλήσει κάτω από το κρεβάτι του, να χαράζει τους στίχους και να μεταμορφώνει το σύμπαν. Μείναμε άφωνοι. Απορία, ξέρετε, η δημιουργία, επαναλαμβάνω, έχει ένα κομμάτι απορίας που κουβαλάει μέσα της. Εκείνη τη στιγμή, σαν από μηχανής θεός, εμφανίστηκε ένας άλλος τρόφιμος του ψυχιατρίου, με μεγάλη δυνατότητα ομιλίας εκείνος, ο Μιχάλης, βλέπει την απορία μας, θέλει να βοηθήσει, πιάνει τον Νίκο, του λέει, έλα εδώ Νίκο, όλα αυτά, από πού βγήκανε όλα αυτά τα έργα, δείχνει τα έργα του. Ο Νίκος δεν μιλάει. Ο Μιχάλης επιμένει, κάπου ήσαν κρυμμένα όλα αυτά, του λέει. Από πού βγήκαν. Ξεκολουθεί να μην μιλάει. Και τότε ο Μιχάλης πιάνει και του λέει, μήπως βγήκαν από εδώ, και δείχνει το κεφάλι του Νίκου. Μήπως από εδώ, δείχνει την καρδιά του, μήπως από εδώ, δείχνει το σώμα του. Ξέρετε, δεν έχω ακούσει πιο εύστοχα διατυπωμένη συμπίκνωση του ανοιχτού ερωτήματος της απορίας που θέτει η δημιουργία. Έχει να κάνει κάτι με το μυαλό, με την καρδιά, με το σώμα μας. Από πού βγήκαν όλα αυτά, Νίκο. Ο Νίκος παραμένει βουβός, ο Μιχάλης απογοητευμένος γυρνά και μας λέει, δεν μιλάει. Και εκείνη την ώρα, αυτά είναι καταγεγραμμένα στο ντοκιμοντέρ, ο Νίκος γυρνάει μπροστά στο φακό και λέει αυτό το «μιλάει», λέει, «μιλάει», μιλώντας το τρίτο πρόσωπο για τον εαυτό του. Λοιπόν, αυτό το «μιλάει» του αυτιστικού Νίκου είναι για μένα, συμπυκνώνει την πεμπτουσία της δημιουργίας, γιατί αυτά τα έργα του γίνανε ακριβώς για να εκφράσουν αυτό που δεν μπορεί να πει με λόγια. Δημιουργία, λοιπόν, είναι η ανάκτηση μιας χαμένης γλώσσας. Δεν ξέρω πώς τα έκανε αυτά ο Νίκος, όπως και δεν ξέρω πώς όλοι αυτοί οι θαυμαστοί δημιουργοί της Άρμπρουτ, εκτός παιδείας, εκτός διδαχής, εκτός πανεπιστημίων, φτιάξανε μοναδικά αριστουργήματα. Επαναλαμβάνω, ευτυχώς, υπάρχει ένα ανερμήνευτο κομμάτι στη δημιουργία. Εκείνο που ξέρω να πω είναι ότι κάθε απώλεια στη ζωή μας δημιουργεί μία συνθήκη εγκλεισμού, αλλά και ταυτόχρονα τη δυνατότητα εξόδου από αυτόν τον εγκλεισμό. Τρίτη ιστορία. Τρίτη ιστορία είναι η Μελίνα. Η Μελίνα είναι ένα πεντάχρονο κοριτσάκι σε ένα παιδικό σταθμό της χώρας μας και η Ελένη Σουκούρογλου, παλιά μου φοιτήτρια και νυν πολύ καλή ψυχολόγος, έκανε μια καταπληκτική πτυχιακή εργασία για το πώς τα παιδιά απεικονίζουν την κρίση. Η Μελίνα, λοιπόν, δείτε πώς την απεικόνισε εδώ την κρίση. Μια χοντρή κυρία, λέει, με βυζιά και μεγάλα χέρια και στόμα κυρίως μεγάλο, γιατί μπήκε, λέει, μέσα στο σπίτι μας, λέει η Μελίνα, για να μας φάει όλα τα ευρώ μας. Άνοιξε το ψυγείο, τα πήρε ό,τι βρήκε μέσα και έμεινε άδειο το ψυγείο, λέει. Όταν είδα αυτή την απεικόνιση της κρίσης, ο νους μου
έστω ποιητική αδεία, αλλά όχι μόνο ποιητική αδεία, πήγε σε αυτόν τον φοβερό πίνακα του de Kooning. Του, ένας από τους πιο έτσι χαρακτηριστικούς ζωγράφους της γυναικείας μορφής. Δείτε αυτά τα χρώματα, τα γριεμένα μάτια, τα επιθετικά δόντια. Είναι σαν να απεικονίζονται εδώ όλοι οι αρχαίγονοι φόβοι που έχουμε για την γυναικεία δύναμη. Μελετητές του έργου του έχουν πει, επισημάνανε τις κακές σχέσεις που είχε ο ζωγράφος με τη μητέρα του, που χώρισε από τον πατέρα του όταν ο ζωγράφος ήταν 5 χρονών, την ίδια δηλαδή εποχή που η μικρή Μελίνα ζωγράφιζε τη δική της κρίση. Να θυμηθούμε βέβαια εδώ αυτή τη γνωστή φράση του Πικάσο που λέει «Έπρεπε να γεράσω για να μάθω να ζωγραφίζω σαν ένα μικρό παιδί». Και νομίζω μπορούμε να φανταστούμε και με τη φαντασία όλα τα μπορούμε να κάνουμε μια, έτσι να ρίξουμε μια μαγική γέφυρα ανάμεσα στον δεξί πίνακα που ζωγραφίστηκε το 1950 από αυτόν τον πολύ διάσημο εκπρόσωπο του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. Τότε, το 1950 μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου ο κόσμος όλος και η τέχνη μαζί άλλαζαν, να ενώσουμε λοιπόν αυτό με ένα μικρό κοριτσάκι που ζωγραφίζει την κρίση, σε ένα παιδικό σταθμό, στη μαστιζόμενη από κρίση χώρα μας. Αυτές οι τρεις τόσο διαφορετικές ιστορίες που σας ανέφερα έχουν ένα κοινό νήμα, την απώλεια. Αν το σκεφτούμε όμως, δεν είναι τόσο έξω από μας. Ο καθένας από μας, όπως ο μικρός Έρνς, φοβήθηκε ότι κάποια στιγμή θα μείνει για λίγο ή για πολύ μόνος του. Και σαν τον Νίκο, έζησε ο καθένας μας την αγριάδα ενός εγκλεισμού, όχι σε ένα άσυλο, σε ένα αδιέξοδο έρωτα, σε μια ασφικτική πραγματικότητα, σε μια μεγάλη διάψευση μέσα. Και βέβαια, σαν τη μικρή Μελίνα, όλοι μας ζούμε την αθλειότητα μιας οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης που δεν δημιουργεί μόνο συνθήκες απώλειας, αλλά και απαξιώνει αυτούς που υφίστανται αυτές τις απώλειες. Ξέρετε, αυτό το «φταίς που δεν έχεις δουλειά», «φταίς που χάνεις το κουράγιο σου», «φταίς που δεν τα καταφέρνεις» και όλη αυτή πραγματικά η ενοχοποίηση. Μπορούμε να καταλάβουμε πόσο κακοποιεί τη δημιουργικότητα και τη δημιουργία για την οποία εδώ σήμερα μιλάμε. Υπάρχει όμως, αν υποθέσουμε ότι ο καθένας μας κουβαλάει μια ιστορία απώλειας, αυτό από μόνο του τον καθιστά δυνάμει δημιουργό. Υπάρχει στον καθένα μας, στον καθένα μας μέσα μια ορμή που κάποια στιγμή τον φέρνει σε επαφή με την απώλεια, με την επεξεργασία της απώλειας, πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς να τη συγκαλύψει. Και τότε αποτυπώνεται το ίχνος του σε ένα στίχο, σε έναν έρωτα, σε έναν αγώνα, στην ένταξη, μια συλλογικότητα, ακόμα και σε ένα έργο που μπορεί να μην έχει το μεγαλείο ενός σπουδαίου έργου τέχνης. Είναι όμως το δικό του δημιούργημα. Και σε αυτό το δικό του δημιούργημα, όταν αποτυπώνεται το ίχνος του, εκείνη τη στιγμή γίνεται ο συγγραφέας της μοίρας του. Εκείνη τη στιγμή δίνει μια μορφή στη μοίρα του. Πόσο σημαντικό είναι να αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας μέσα από μια τέτοια δυνατότητα. Είναι μια δύναμη που δεν μπορεί, που αξίζει μάλλον να μην μπορεί κανείς να μας την πάρει. Όμως εδώ δεν έχουμε συμμάχους. Δεν έχουμε συμμάχους γιατί η κοινωνία μας, όπως την ονομάζω, είναι μια ανυπενθής κοινωνία. Λέει όχι στην επεξεργασία της απώλειας. Μάλλον, μάλιστα, σαν το διάβολο, όπως ο διάβολος στο λιβάνι αποφεύγει την επεξεργασία της απώλειας. Να προχωράμε μπροστά, μια άρρητη επιταγή, να μην κοιτάμε τίποτα πίσω. Έτσι όμως μένουν ανοιχτά και ανεπεξέργαστα ένα σωρό συλλογικά και ατομικά τραύματα και θλίψη. Ένα ιατρικό συμβάν ζητάει ένα χάπι για να γιατρευτεί. Και οι απώλειες ή μας διαλύουν ή τις αγνοούμε σαν να μην συμβαίνουν ποτέ, σαν να μην υπάρχουν.
fast food, fast loss, μια ξεπέτα στην επεξεργασία της απώλειας, όπως το fast food. Όχι, αυτό είναι μετά λίγο. Λοιπόν, αν πίσω από όλα αυτά, μέσα σε μια τέτοια άρνηση της απώλειας, κυριαρχεί ο φόβος του θανάτου. Υπάρχει μια παροιμία που λέει, αν δεν ξέρεις που πας, πιάσου από την αρχή. Εκεί στην αρχή, λοιπόν, αν κάνουμε ένα νοερό ταξίδι στις αρχές, θα δούμε ότι η μελαγχολία είναι μια ελληνική λέξη. Και θα δούμε επίσης ότι ο πιο σημαντικός θεραπευτικός ναός της αρχαιότητας, το Ασκληπιείο, πόσο τυχαίο είναι που επιλέγεται να χτιστεί δίπλα στην Επίδαυρο. Δηλαδή, ο πόνος, έναν απόσπαστο κομμάτι με την ποίηση, τη ζωή, την τέχνη. Εκείνοι, λοιπόν, οι Έλληνες μπόρεσαν να κάνουν το φόβο του θανάτου ίστρο της ζωής. Πιστεύω, λοιπόν, ότι ο τόπος μας κρύβει ακόμα εκπλήξεις. Και δεν εννοώ εκπλήξεις με σκελετούς σε τάφους. Εννοώ εκπλήξεις, όπως, για παράδειγμα, να ξανακάνουμε επίκαιρο τον μύθο των Αλκαιονίδων ημερών, οι Αλκαιονίδες μέρες, όπου αναπάντεχα τελείως, μέσα στο χειμώνα, υπάρχει κάτι σαν μια αναλαμπή, ένα μικρό καλοκαιράκι. Η παγωνιά φεύγει, έρχεται η ζεστασιά και όλος ο τόπος φροντίζει, υπογραμμίζω το φροντίζει, ένα πουλί την Αλκαιόνη που πρέπει να κλωσίσει τα αυγά του. Αυτές οι Αλκαιονίδες μέρες, τελειώνω. Αυτή η αναλαμπή μέσα στο χειμώνα μας κάνει να πιστεύουμε ότι σε αυτόν τον τόπο όλα είναι δυνατά. Και ότι αν πιστέψουμε αυτό το όλα είναι δυνατά, που είναι και το μυστικό της δημιουργίας, τότε όλα είναι δυνατά. Και αν κάτι θα θυμάστε από μένα από αυτή την ομιλία, αυτό θα ήθελα να είναι αυτό. Ο καθένας μας ένας δυνάμει δημιουργός. Ευχαριστώ.